Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, την εικόνα του κέντρου υγείας, του παλιού κέντρου υγείας, να έχει παρασυρθεί από το ποτάμι. Ήταν ίσως η πιο χτυπητή εικόνα από την θεομηνία του Ιαννού. Και βέβαια, τότε όταν είχα έρθει, είχαμε πάρει αμέσως την απόφαση να φτιάξουμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και να εντάξουμε την κατασκευή του στα πλαίσια μιας μεγάλης συνολικής εργολαβίας, την οποία κάναμε για να αποκαταστήσουμε τότε τις μεγάλες ζημίες του Ιαννού. Ήταν μια λύση η οποία απεδείχθηκε από την πραγματικότητα ότι ήταν η ενδεδειγμένη, διότι καταφέραμε και κάναμε τις αποκαταστάσεις σε χρόνο ρεκόρ για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Και θέλω να τονίσω ότι τα έργα τα οποία φτιάξαμε μετά τον Ιαννό άντεξαν και τον Ντάνιελ, το οποίο σημαίνει ότι ήταν έργα τα οποία φτιάχτηκαν με διαφορετικές προδιαγραφές. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το μοντέλο, αυτό είναι και το πρότυπο για τις πολύ μεγαλύτερες αποκαταστάσεις, τις οποίες ξεκινούμε τώρα με το Υπουργείο Υποδομών και με την Περιφέρεια, έτσι ώστε να επουλώσει συνολικά η Θεσσαλία τις πληγές της. Εγώ χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, γιατί σήμερα εγκαινιάζουμε και τη λειτουργεί ήδη, έχει παραδοθεί στους δημότες του Μουζακίου ένα υπερσύγχρονο κέντρο υγείας. Ένα κέντρο υγείας εμφανώς πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια πλήρως στελεχωμένο. Είναι μία ακόμα απόδειξη μετά το κέντρο υγείας το οποίο εγκαινιάσαμε και στον Παλαμά, ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά στηρίζει πρωτίστως την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και το κέντρο υγείας εδώ πέρα στο Μουζάκι θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλο τον Δήμο, για την ευρύτερη περιοχή, ενσωματώνοντας και νέες τεχνολογίες και την τηλεϊατρική, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Μουζακίου, του Δήμου, ότι έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες. Το ΕΣΥ, παρά τα προβλήματά του, τα οποία ουδέποτε κρύψαμε, προοδεύει. Αλλάζει. Σημαντικότατη πόρη από το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνονται σε σημαντικές παρεμβάσεις που θα γίνουν σε παραπάνω από 150 κέντρα υγείας σε όλη την επικράτεια, σε παραπάνω από 60 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Και βέβαια θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά ότι το ιατρικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2019. Είναι μια συνεχής προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται, αλλά στο πρόσωπο πρωτίστως των εργαζόμενων σε αυτό το κέντρο υγείας θέλω να αναγνωρίσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αυτοί οι οποίοι μας έβγαλαν ως προπρόσωπους στην διάρκεια της πανδημίας, όλη τη διοικητική δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την υγειονομική περιφέρεια, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Θα αγωνιζόμαστε διαρκώς για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Οπότε, καλό ρίζικο στο καινούριο κέντρο υγείας Δημαγγέλου.